Θα μας τα πει στη συνέχεια, Νίκο. Πάμε λιγάκι τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης κοπέλας, η οποία πραγματικά σοκάρει. Μιλάμε για μια νέα υπόθεση Κολωνού, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Να πούμε καλημέρες. 12 παλικαράδες κατηγορούνται ότι την έκαναν ο ένας πάσα στον άλλον. Από τα 13 της. Ναι, κατηγορούνται και για βιασμό και για πορνεία. Και για πορνεία, βεβαίως. Την εξέδιδαν. Υπάρχει και μια αυτοκτονία μέσα σε όλα αυτά. Του μπαμπά της. Θα δούμε όλα αυτά και μάλιστα λίγες ημέρες πριν έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτή η υπόθεση. Θα πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Τσάκα. Είναι η αρχισυντάκτρια του cretalive.gr, η οποία θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες φυσικά. Καλή σας ημέρα. Και μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού. Και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια για ποιο λόγο λοιπόν τον έχουμε μαζί μας και που ο ίδιος θα μας βοηθήσει σε αυτή την ιστορία. Κυρία Τσάκα, να ξεκινήσουμε από εσάς, να μας δώσετε όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση? Καλή σας μέρα από καλή την Κρήτη. Καλημέρα. Όπως είπατε, φυσικά και είναι μια υπόθεση που σοκάρει. Μια υπόθεση που, όπως φαίνεται, είναι τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως λένε οι πληροφορίες, και την οποία η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου ερευνά μετά από ανώνυμη καταγγελία που έγινε στο Χαμόγελο του Παιδιού από το περασμένο καλοκαίρι, πριν από 6 μήνες, με βάση τις πληροφορίες. Ξεκίνησε η έρευνα αυτής της υπόθεσης. Πολύ προσεκτικά οι αστυνομικοί ερεύνησαν όλο το υπόβαθρο για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτό που είπατε. 12 άτομα να βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Έχει σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία, είτε για βιασμό, είτε για υπόθεση, είτε για κακοποίηση. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα να τα βάλουμε σε μια σειρά, να καταλάβουμε τι γίνεται, Ειρήνη? Αυτό το κορίτσι γονείς δεν είχε, δεν διαπίστωναν τόσο καιρό τι συνέβη? Φυσικά και είχε γονείς και φυσικά και υπήρχαν, και όπως λένε οι πληροφορίες, και οι ψήθυροι στην τοπική κοινωνία. Να πούμε ότι όλο αυτό έγινε στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, όχι στην πόλη, σε περιοχή του Μηλοποτάμου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα 12 άτομα, τα 10 είναι Έλληνες από την ευρύτερη περιοχή. Έχει συλληφθεί, όπως έχει γίνει γνωστό, ένας 38χρονος Πακιστανός, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη για μια διαφορετική υπόθεση, και όσο ήταν κρατούμενος για αυτή την υπόθεση, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του και για το θέμα της κοπέλας. Μια ερώτηση, δηλαδή, έχουμε εδώ μια υπόθεση η οποία ξέρουμε ότι αφορά τόσο κόσμο και έχει συλληφθεί ένα άτομο για άσχετο λόγο και απλά προέκυψε η υπόλοιπη? Τι κάνουν εκεί, προχωρούν ελεύθεροι? Συνελήφθη μετά από κάποια έρευνα που έγινε στο σπίτι του για κατοχή όπλου, αν φέρουν σωστά οι πληροφορίες. Αλλά στο μεταξύ γινόταν η έρευνα των αστυνομικών, υπήρχαν στοιχεία σε βάρος του, οπότε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την αρμόδια ανακρίτρια και για την υπόθεση αυτή. Συλλήψεις άλλων υπάρχουν. Γιατί ο Δήμος Μηλοποτάμου δεν είναι και κανένας Δήμος, δεν ξέρει ένας τον άλλον. Έτσι. Οι συλλήψεις άλλες για την υπόθεση αυτή δεν έχουν γίνει. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Γίνεται για τόσο βαριά κακουργήματα. Και για 12 που είναι άτομα, αυτόφορα αυτά τα δικήματα, πώς δεν θα έχουν γίνει συλλήψεις? Εδώ μιλάμε για βιασμούς κατ' επανάληψη και για εξώδηση σε μαστροφία, ιστορία. Ναι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κατηγορία για εξώθηση σε πορνεία. Υπάρχει κατηγορία μόνο για το βιασμό και την ασέλεια. Ότι ο ένας την έκανε. Και πάλι, όμως, ο ένας τη σύστηνε στον άλλον. Ούτε προσπαθούν, ούτε τους έχουν προσαγάγει. Υπάρχει μία πολύ σημαντική πληροφορία. Αυτό ήθελα, Γιώργο, να ρωτήσω και εγώ την Ειρήνη. Ειρήνη, υπάρχει πληροφορία ότι βρέθηκε νεκρός ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας λίγες ημέρες πριν αποκαλυφθεί, πριν έρθει στο φως της δημοσιότητας αυτή η ιστορία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει όντως αυτή η πληροφορία, την οποία εμείς επιλέξαμε να μην δημοσιοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Είναι πολύ μικρή η κοινωνία, είναι τα πράγματα λίγο πολύ όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει όντως αυτή η πληροφορία. Δεν έχει πάντως εξακριβωθεί γιατί και πώς έγινε. Πάντως η πληροφορία είναι ότι ο άνθρωπος περιστατικό. Μισό λεπτό, κύριε Ειρήνη, τώρα του, γιατί το ένα περιστατικό είναι πάγια τακτική των δημοσιογράφων να μην δημοσιοποιούν λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν σε αυτοχειρίες. Σε ανθρώπους οι οποίες επέλεξαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Όμως, εδώ αυτή η ιστορία φαίνεται να σχετίζεται με ένα φρικιαστικό έγκλημα εναντίον ενός παιδιού.
Και η εικασία η οποία υπάρχει είναι ότι όταν ο πατέρας του κοριτσιού ενημερώθηκε για το τι συνέβαινε με την κόρη του, άνθρωπος ο οποίος είχε και τα δικά του προβλήματα, επέλεξε να αποδράσει από όλο αυτό, να φύγει από όλο αυτό. Με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε. Ναι, μισό λεπτό, αγαπητοί συνάδελφε. Επειδή εδώ έχουμε μια υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο και σε μια τοπική κοινωνία όπως είναι ο Μιλοπόταμος, υπάρχουν 10 άτομα τα οποία κυκλοφορούν ελεύθεροι και ένα κοριτσάκι το οποίο το βίαζαν κατ' επανάληψη από την ηλικία των 13 ετών. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθεροι και το κοριτσάκι αυτό να περιφέρεται μέσα στην τοπική κοινωνία δακτυλοδεικτούμενο από όλους? Δεν υπάρχει καμία τιμωρία για όλους αυτούς. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό. Εκτός αν υπάρχει υπερβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και η είδηση μας έρχεται εδώ είναι τελείως διαφορετική. Ειρήνη. Όταν λέμε τελείως διαφορετική, συγγνώμη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή, για κάθε υπερβολή, ότι δηλαδή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια. Υπάρχει κάποια υπερβολή αυτό. Σε ένα Δήμο 15.000 ανθρώπων να υπάρχουν 11 που τα κάνουν. Εντάξει, τώρα η Ειρήνη μας φέρνει την πληροφορία. Προφανώς τώρα δεν είναι. Είναι θέμα, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα και το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αυτή τη στιγμή από την πλευρά της δικαιοσύνης. Σωστά. Ειρήνη, ότι θα κληθούν οι συγκεκριμένοι. Ναι, απλά να πω ότι. Φυσικά σωστά. Είναι και η έρευνα η οποία υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι να απαντήσουν. Είναι σε εξέλιξη. Ειρήνη, μείνε μαζί μας. Να πάμε και λίγο στον κύριο Γιαννόπουλο, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία τώρα, αυτή η υπόθεση. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα. Εσείς δεχθήκατε μία ανώνυμη καταγγελία για το παιδί αυτό. Λοιπόν, για πείτε μας. Θα σας πω ακριβώς τι έγινε και θα σας πω αυτά που ξέρω. Μάλιστα. Αυτά που μπορώ να πω, γιατί πάντα υπεύθυνα όπως το κάνετε. Ένα τέτοιο δράμα θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Γιατί μιλάμε για έναν ανήλικο παιδί το οποίο έχει υποστεί μια τραυματική κακοποίηση και συνεχίζει η δευτερογενής κακοποίηση τώρα. Σας ακούμε λοιπόν, προσεκτικά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι και αυτό να προκαλέσουμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι κλειστές κοινωνίες κρατάνε καλά ένα αυτασφράγιστο μυστικό, όπως ήταν στην ίδια περιοχή η υπόθεση του προπονητή με την ασέλγεια και την κακοποίηση παιδιών που κρατιόταν για χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μια κυρία η οποία δεν άντεχε άλλο αυτή την ιστορία που γινότανε, μας κάλεσε στην γραμμή SOS 1056 που λειτουργεί 24 ώρες και μας περιέγραψε κάποια πράγματα. Εμείς για να αποφύγουμε την κολυσιεργία της διαδικασίας να στείλουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε την αναφορά, οποιαδήποτε αναφορά μπορεί να τεκμηριωθεί τηλεφωνικά, να τη στείλουμε στον εισαγγελέα. Έτσι θα γινόταν μια καθυστέρηση μεγάλη και γι' αυτό το λόγο συνδέσαμε. Αφού δεν ήθελε να μιλήσει και ήθελε να είναι ανώνυμα, συνδέσαμε την κυρία αυτή που την πείσαμε τελικά να μιλήσει, να συνδέσουμε με το υποδιεύθυνση ασφαλείας Δεθύμνης, προκειμένου να μιλήσει με αξιωματικό, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί να κάνουμε ερωτήσεις ειδικές, και να τεκμηριώσει έστω και τηλεφωνικά κάποια πράγματα που κατήγγειλε. Αυτό έγινε και έτσι ξεκινήθηκε το κουβάρι. Απ' την άλλη μεριά, χειριστήκαμε την υπόθεση, δεν είναι μυστικό, γιατί βγήκε missing alert, την υπόθεση εξαφάνισης του πατέρα. Και που βρέθηκε δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε, έχοντας αφήσει και ένα σημείωμα. Οι ψυχολόγοι μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή που μας ενημέρωσε η ασφάλεια, στήριξαμε τη μητέρα και το παιδί και προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε μόνο στην κάλυψη, την θωράκισή τους από όλη αυτή την ιστορία, το θάνατο κλπ. Από εκεί και πέρα τώρα η οποιαδήποτε έρευνα είναι μυστική. Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες και θα ήθελα να παρακαλέσουμε όλους, γιατί δυστυχώς ακούγεται και πράγματα που είναι φρικτά. Δηλαδή αυτό το γνωστό, τα ήθελε έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Τώρα αυτά δεν μπορεί να τα πει κανείς, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτά τώρα, καταρχήν μακριά από εμάς, αλλά νομίζω ότι ακόμα και οι πιο σκληροί άνθρωποι δεν μπορούν να τα πούνε. Ένα κοριτσάκι 13 χρονών δεν μπορεί να τα ήθελε. Το είπανε. Έτσι. Δεν ξέρω ποιοι τα είπανε. Αυτοί που το είπανε να κοιταχτούν. Θα είναι χρήσιμο νομίζω. Αλλά το ζήτημα εδώ είναι το εξής. Δεν το είπανε μισό λεπτό. Δεν το είπανε δημοσιογράφοι. Το είπανε κάποιοι οι οποίοι κατηγορούν. Ξέρω τι λέτε, κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Γιαννόπουλε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς είπατε ότι λάβατε γνώση αυτής της ιστορίας από πότε, από το καλοκαίρι σχεδόν. Καλοκαίρι, ναι. Το καλοκαίρι. Από τότε μέχρι σήμερα, εκτός από τις δικές σας παρεμβάσεις μέσω ψυχολόγων στο παιδί, υπάρχει κάποια άλλη βοήθεια για το παιδί? Αυτό εξακολουθεί και ζει εκεί. Να διευκρινίσω. Τότε έγινε η σύνδεση, το τονίζω. Δεν κάναμε εμείς ούτε καν αναφορά στην εισαγγελία. Κύριε Γιαννόπουλε, μισό λεπτάκι, έχουμε κάτι έκτακτο. Κύριε Γιαννόπουλε, έχουμε κάτι έκτακτο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Πάμε, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Κάτι έχει γίνει στον Πειραιά. Θα μας μεταφέρει τώρα η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα.
Καλημέρα σας. Τροχαίος μειώθηκε λίγο μετά τις 7 εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε στην οδό Σερίφου και Χίου. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με γιοταχή, με μέσα γεμάτο παιδιά καθώς πήγαιναν στο σχολείο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιο παιδί και αυτή την ώρα, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, ήρθε άλλο σχολικό λεωφορείο ώστε να παραλάβει τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να καταφέρουν επιτέλους να πάνε στο σχολείο. Μάλιστα. 7.30 ώρα το πρωί είπες ότι έγινε αυτό. Στον Πειραιά. 7.30 ώρα το πρωί. Στον Πειραιά. Τα παιδάκια είναι όλα καλά στην υγεία τους. Στον Πειραιά, στην οδό Σερίφου και Χίου. Ωραία. Τα παιδάκια είναι όλα καλά στην υγεία τους. Τα παιδάκια είναι όλα καλά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένα. Συνεχίζουν για το μάθημά τους δηλαδή. Ναι, ήρθε άλλο σχολικό λεωφορείο και τους παρέλαβε μόλις τώρα. Μάλιστα. Οπότε όλα τα παιδάκια είναι καλά και μεταφέρονται αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, λοιπόν, ρωτούσαμε το εξής, κύριε Γιαννόπουλε. Ναι. Να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Εμείς ενημερωθήκαμε για να στηρίξουμε τη μητέρα και το παιδί όταν εξαφανίστηκε ο πατέρας και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε. Πριν από αυτό, δεν είχαμε καμία γνώση για την έκβαση της. Της επικοινωνίας της κυρίας η οποία τηλεφώνησε ανώνυμα και την συνδέσαμε με την ασφάλεια, γιατί δεν μας ενημερώνει κανένας και δεν είναι υποχρεωμένος να μας ενημερώσει. Άρα λοιπόν η βοήθεια προσφέρεται τις τελευταίες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω στο παιδί. Άρα για να καταλάβουμε κι εμείς από τη στιγμή που καταγγέλθηκε το περιστατικό, στις αρχές πια, όχι σε εσάς, γιατί εσείς το παραπέμψατε σωστά εκεί που έπρεπε. Αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί λοιπόν για κάποιους μήνες ζούσε μεταξύ βιαστών και ψιθύρων. Ζούσε και ζει. Και ζει. Αν μου επιτρέψετε. Ζει με την έννοια των ψιθύρων. Εσείς κύριε Γιαννόπουλε, αν μου επιτρέπετε. Με συγχωρείτε. Ειρήνη, κάτι είπες. Λέω ότι για σχεδόν 2 χρόνια με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά ζούσε έτσι αυτό το παιδί. Ναι. Απλά το δηλαδή μετά από αυτή την καταγγελία, συγγνώμη Ειρήνη, κύριε Γιαννόπουλε, μετά από αυτή την καταγγελία η οποία έχει γίνει και μας λες Ειρήνη 2 χρόνια, κανείς γιατί δεν κινητοποιήθηκε, καμία αρχή. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Μα δεν πρέπει όμως να είναι και η τελευταία, κύριε Γιαννόπουλε, δεν πρέπει να είναι και η τελευταία. Στην ίδια περιοχή με τον προπονητή. 30 παιδιά καταδικάστηκε, για 200 ξέρουμε εμείς. Κύριε Γιαννόπουλε, αυτό που λέει και η Άννα, αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής. Ότι αυτές τις υποθέσεις έχουμε ακούσει δυστυχώς αρκετές τα τελευταία χρόνια. Και το κράτος δεν λειτουργεί, δεν παρεμβαίνει. Αυτό το παιδί δεν θα έπρεπε κανονικά, είτε με την κατασταλτική έννοια, να πιάσει αυτούς οι οποίοι έκαναν όλες αυτές τις παράνομες τραγικές πράξεις. Ακριβώς, κακουργήματα είναι. Και από την άλλη να προστατεύσει και το παιδί. Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι τύποι δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν υπάρχει καμία υπηρεσία δηλαδή να προστατεύσει τα παιδιά. Καμία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και ζητούμε συγγνώμη που το κάνουμε, γιατί καμιά φορά πρέπει να απολογιστούμε και για τη δουλειά που γίνεται, είναι να καλύψουμε ολιστικά τις δύο γυναίκες που έχουν απομείνει. Το να φταίει κάποιος ή δεν φταίει, αυτό θα το δουν οι αρχές. Και η κάλυψη αυτή δεν μπορεί να έχει το ρόλο τους. Αποκαταστήσει το ρόλο της παιδοψυχιατρικής εκτίμησης που πρέπει να γίνει από νοσοκομείο, από κρατική αρχή. Εμείς στηρίζουμε, μπορεί το παιδί να μιλάει, να αντιμετωπίσει καταστάσεις, αλλά ξέρετε αυτό που θα βγει, που βγαίνει τώρα με το 14χρονο, 15χρονο, από το ρεύμα, εκείνο, το άλλο κλπ. Είναι, και γι' αυτό παρακαλώ όλους να κρατήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, γιατί και το σχολείο θα έχει πρόβλημα, γιατί το σχολείο που πάει το παιδί. Έχει ήδη πρόβλημα αλλάξει, το παιδί αυτό, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν είναι ανάγκη να πάει μόνο στο σχολείο. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, τα 12 άτομα, αν πούμε λοιπόν ότι εμπλέκονται, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, δηλαδή κινούνται στην Κρήτη, στην περιοχή, στο χωριό που ζουν. Μισή ώρα τώρα θα είναι στο καφενείο. Το κορίτσι βγαίνει, του βλέπει, του συναντάει. Ειρήνη, γνωρίζει κάτι εσύ πάνω σε αυτό? Όχι. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι δικηγόροι του, κάποιου. Τέλος πάντων, που μιλήσαμε, περιμένουν ακριβώς να δουν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, να πάρουν στα χέρια τους. Για να τους καλέσουν ανακριτής. Τη δικογραφία και να δουν ακριβώς. Απλά τα άτομα αυτά ζουν και υπάρχουν εκεί, εργάζονται εκεί. Το παιδί αυτό έχει την καθημερινή. Αν μιλάμε για χωριά, δεν μιλάμε για πόλη. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή η πίεση της τοπικής κοινωνίας στο τέλος τέτοια ανήλικα παιδιά
ανακαλούν τις μαρτυρίες. Υπό τον φόβο της χλέβης, των πιέσεων, της κοινωνικής κοινωνικού απομονωμένου. Ή τελικά ξεριζώνονται από τον τόπο τους και σκοτώνονται και φεύγουν. Γιατί και να ανακαλέσουν, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, και να ανακαλέσουν όπως σε άλλες περιπτώσεις που ανακάλεσε και μάλιστα στην ενήλικη ζωή κάποια κοπελίτσα 13 χρονών που ήρθε και μας κατήγγειλε, με την ψυχιατρική εκτίμηση που έχει υπάρξει και πρέπει να τεκμηριώνεται, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να γίνονται όλα σωστά και με διαδικασίες οι οποίες δεν θα μπορέσει να καταρρύψει κάποιος καλός δικηγόρος. Είναι ότι τελικά καταδικάστηκε ο τότε πατέρας 11 χρόνια φυλακή, γιατί βασίστηκε στην πρώτη μαρτυρία και όχι στη συνέχεια μετά την πίεση και τον εκβιασμό που πήρε πίσω τη μαρτυρία της. Αυτό. Bon, και για να αν μου επιτρέψετε, και να κλείσουμε με αυτό, Ειρήνη. Ναι, κάτι τελευταίο. Ναι. Ότι ίσως στην επόμενη υπόθεση που απευχόμαστε πριν να υπάρχει μια τέτοια υπόθεση, να μην χρειαστεί να περάσει ένας χρόνος και για να μιλήσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να φτάσει σε κάθε μικρή ή μεγάλη τοπική κοινωνία. Ήδη είχε χαθεί χρόνος εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 1056 ανώνυμα έχουν καταλάβει όλοι ότι κρατάμε την ανωνυμία και δεν εκτίθενται ούτως ώστε να φοβούνται για την ακαιρεότητά τους, γιατί αυτό είναι ότι φοβούνται, μην τους κάνει κακό. Θα καταλάβουν λοιπόν ότι εμείς διακριτικά θα ενημερώνουμε όπως πρέπει και πάλι θα ενημερώνουμε εκείνους και ενημερώνουμε εκείνους τους αξιωματικούς που εμπιστευόμαστε και που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως αυτή την περίπτωση πραγματικά είναι σε καλά χέρια και ελπίζω να εξηγνιαστεί γρήγορα όλη αυτή. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη και εσένα, για το ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες. Ας ελπίσουμε ότι ο νόμος των ορεινών της Κρήτης δεν θα λειτουργήσει εδώ. Όλοι το ευχόμαστε.